Κόντρα στην εποχή μας και στα νέα ήθη που τείνουν να επικρατήσουν, οι γυναίκες της μικρής κοινότητας Γεράνια της Ελασσόνας, που βρίσκεται απομονωμένη στο οροπέδιο ανάμεσα στα Χάσια και στον Όλυμπο, βλέποντας πως οι παλιές όμορφες συνήθειες, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους, με τα οποία έζησαν οι παλαιότερες γενναίες, είχαν βουλιάξει μέσα στο λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό, αποφάσισαν όλες μαζί να ξαναφέρουν πίσω την παράδοση με αποκλειστικά δικά τους μέσα και χωρίς τη βοήθεια κανενός. Θέλησαν, επανέφεραν και ζωντάνεψαν τις παλιές λαζαρίνες της παράδοσης της περιοχής των Χασίων. Οι λαζαρίνες στην εποχή της τουρκοκρατίας ήταν ανήπανδρες κοπέλες που από το φόβο της αρπάγης από τους Τούρκους και τους ληστές έμεναν ολόκληρο το χρόνο κλεισμένες μέσα στα σπίτια των γονέων τους και ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξή τους. Μοναδικές δημόσιες εμφανίσεις τους ήταν στις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, όπως εκείνες του Λαζάρου και του Πάσχα, που συνέπεπταν με την άνοιξη, την ανανέωση της ζωής και την αναγέννηση της φύσης. Και ήταν μια ευκαιρία και για τα νυφοδιαλέγματα από τους γονείς των αγοριών που κατέληγαν σε βροξενιά, συνοικέσια και γάμους. Που ας μην ξεχνάμε πως στα Χάσια και στον Όλυμπο η επιλογή της νύφης ή του γαμβρού ήταν υπόθεση των γονέων τους και μέχρι και πριν από 2 ή 3 δεκαετίες. Το έθιμο είναι αρχαίο ελληνικό, που στους χριστιανικούς χρόνους συνδέθηκε με την Ανάσταση του Λαζάρου, που ήταν προάγγελμα της Ανάστασης του Χριστού. Ενώ στην τουρκοκρατία αποτελούσε την ελπίδα του ελληνικού έθνους για την Ανάσταση του γένους που έπρεπε με τα ζευγαρώματα να συνεχίσει να υπάρχει. Οι λαζαρίνες το Σάββατο του Λαζάρου ντυμένες με ό,τι καλύτερο είχαν. Συγκεντρώνονταν στο σπίτι του Σεβάσμιου Επιτρόπου της Εκκλησίας, πηγαίνοντας εκεί κατά ομάδες για να πάρουν τα βάγια. Ενώ σε όλη τη διαδρομή τραγουδούσαν τραγούδια σχετικά με τη γιορτή της Ανάστασης του Λαζάρου. Ο επίτροπος με τις γυναίκες του σπιτιού του τις καλωσόριζε. Ακολουθούσαν τα κεράσματα, οι ευχές για το καλό τυχερό. Ενώ παραδίδονταν στις λαζαρίνες, κλόνη από βάγια και ακολουθούσε χορός μπροστά στο σπίτι του επιτρόπου. Στη συνέχεια όλες μαζί οι λαζαρίνες των Γεράνιων, κρατώντας τα βάγια μέσα από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού και συνοδευόμενες από τους γονείς, τα αδέρφια και τους άλλους άνδρες και γυναίκες του χωριού για προστασία, πήγαιναν τα βάγια στην εκκλησία, ακριβώς στην ώρα του Εσπερινού, για να τα παραδώσουν στον ιερέα και να διαβαστούν στη λειτουργία του Λαζάρου. Thank you.
Μετά την παράδοση των Βαΐων και το τέλος του Εσπερινού, μέσα στο ηλιοβασίλεμα οι Λαζαρίνες κατά το έθιμο, στην αυλή της εκκλησίας και μπροστά σε όλους τους κατοίκους που τις ανέμεναν, άρχιζαν το χορό που τελείωνε λίγο πριν πέσει νύχτα και κάπου όταν οι πρώτες εντυπώσεις για τον ηφοδιάλεγμα είχαν σχηματιστεί. Την επομένη το πρωί ανήμερα του Λαζάρου, όλες μαζί οι Λαζαρίνες, συνοδευόμενες από τους κατοίκους του χωριού και πάλι, πήγαιναν στην εκκλησία για να εκκλησιαστούν και να πάρουν τα βάγια ντυμένες με ό,τι καλύτερο είχαν, αφού ήταν η τελευταία ευκαιρία για τον ηφοδιάλεγμα. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έβγαιναν οι Λαζαρίνες στο προάβλιο της εκκλησίας και πιασμένες χέρι-χέρι άρχιζαν το τραγούδι και το χορό, σχηματίζοντας έναν κύκλο που γύρω από αυτόν στέκονταν οι κάτοικοι του χωριού, τις καμάρωναν και γίνονταν τα νηφοδιαλέγματα. Thank you.
Οι Λαζαρένες στη συνέχεια έπιαναν το χορό στην πλατεία πλέον του χωριού, μέχρι το μεσημέρι, στον οποίο μετήχαν και οι άλλοι κάτοικοι των Γερανίων. Μετά το μεσημέρι τα κορίτσια κλείνονταν και πάλι στα σπίτια τους. Οι τυχερές είχαν νυφοδιαλεχτεί. Θα ακολουθούσαν τα αραβωνιάσματα και ο γάμος σύντομα. Για τις άλλες Λαζαρίνες του χρόνου πάλι θα δίνονταν η ευκαιρία στου Λαζάρου την Ανάσταση. Μετά πάλι από ένα χρόνο. Έτσι ήταν. Από πού ξεκινάει η παράδοση της Λαζαρίνας? Ξεκινάει από πολύ παλιά. Λένε ότι είναι αρχαιοελληνικό έθιμο. Και έχει τις ρίζες του. Έχει τις ρίζες του στην αναγέννηση της ζωής, λέει, και στην ανανέωση της φύσης. Στους χριστιανικούς χρόνους συνδέεται με την Ανάσταση του Λαζάρου, που ήταν προάγγελμα της Ανάστασης του Κυρίου. Στους χρόνους της τουρκοκρατίας είναι η ελπίδα του έθνους, του σκλαβωμένου έθνους για την εθνική ανάσταση. Στους χρόνους της τουρκοκρατίας, τα χρόνια της σκλαβιάς, επειδή τα κορίτσια μέναν κλεισμένα στα σπίτια τους, επειδή φοβότανε τους Τούρκους να μην τα πάρουν στα χαρέμια, ήταν άγνωστα στην κοινωνία του χωριού. Με τη γιορτή του Λαζάρου άρχιζαν τα νυφοδιαλέγματα. Και από την επόμενη μέρα, σχεδόν από την επόμενη μέρα, άρχιζαν να γίνονται τα αραβωνιάσματα και οι γάμοι. Έχει μέλλον αυτό το έθιμο της Λαζαρίνας? Πιστεύω ότι έχει μέλλον, ναι. Εάν εμείς οι γυναίκες που φέτος γεννήκαμε και είμαστε περίπου στις 30, είμαστε ενωμένες, θα γίνουμε και του χρόνου. Εκείνα τα χρόνια, τις στολές αυτές τις όμορφες, οι γυναίκες πώς τις έφτιαχναν? Μόνοι τους, οι μάνες μας μόνες τις έρευναν. Σαραφάνια, φούστες, οι φαντές τους αργαλιούς, τις κεντούσαν. Τα φορέματα τα έρευναν μόνοι τους, όλα μόνοι τους. Κάτω στα γύρω στο λισμά και στον κύριο τον τόπ, νέκοι πηδεύουν το Χριστό, νίσκοι λόγοι οβραίοι. Τον παιδεύαν τους κέντζιβαν πολύ τον τυραννούς. Στο χάλι κι απροβόντισαν να φτιάσουν τα πυρόνια. Κι ο χάλι κι ασιά πρόκοπος και πρόκοπη δεν κάνει. Και εδώ έχουμε να προσθέσουμε την ομορφιά της αναβίωσης του έθιμου των Λαζαρίνων από τις γυναίκες της μικρής αυτής κοινωνίας των Γερανίων, που μόνες τους, χωρίς τη βοήθεια κανενός, με πρωτοβουλία τους, έφεραν στο φως το λησμονημένο πανέμορφο έθιμο, που κρατήθηκε ζωντανό αιώνες τώρα από τις γιαγιάδες και τις προγιαγιάδες τους. Και το πρόβλημα. Σήμερα δεν υπάρχουν ανήπαντρες κοπέλες στο χωριό για να γίνουν Λαζαρίνες και να νυφοδιαλεχτούν. Το έθιμο όμως αναβίωσε και θα συνεχιστεί όπως υπόσχονται οι γυναίκες των Γερανίων, έστω και μόνο από τις παντρεμένες, τις γιαγιάδες με τα εγγόνια, που με τόσο καμάρι και αγάπη έφτιαξαν με τα χέρια τους τις στολές της Λαζαρίνας, τις φόρεσαν... Στο παραπονέκα.
Ένα μικρό μικρούτσικο
Όμορφης εδώ πέρα, πιάσ' τη μάνα μου λίγο. Κοκκινά, μωρέ, κατά, καλά,
από μέσα την εκκλησία αυτές που έρχονται. Εγώ δεν θα σα πω ότι 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 θ
Thank you.
καλή. Έλα,
αργό, ε. Ήρθε τον αργό, δηλαδή. Γερμανία!